Στην οδό Αγίου Πολυκάρπου 95, μέχρι πριν από λίγα χρόνια εδώ υπήρχε ένα πρώτο εργοτάξιο της Γιπέλ. Το εργοτάξιο του γηπέδου του Παναθηναϊκού, από το οποίο δεν έχει απομείνει πλέον σχεδόν τίποτα. Οι πρώτες μπουλντόζες που είχαν πει εδώ έχουν αποσυρθεί και πλέον φιλοδοξούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και πολύ περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού σε λίγους μήνες να δουν αυτό εδώ το χώρο να αποκτά και πάλι ζωή, ξεκινώντας ένα όνειρο δεκαετιών. Το γήπεδο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Μπροστά μας βλέπουμε το χώρο που έχει σχεδιαστεί να ανεγερθεί το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ένας χώρος βρίσκεται πολύ κοντά και στην οδό Αγίας Άνης και έχει πρόσβαση σχετικά εύκολα από το μετρό. Πολύ κοντά και στο εμπορικό κέντρο και όλο αυτό εδώ το κομμάτι που βλέπετε μέσα στην Ξεραίλα με ελάχιστα δέντρα προγραμματίζεται να γίνει ένα τεράστιο πάρκο πρασίνου με διάφορες εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές και πράγματα τα οποία σίγουρα θα μορφύνουν και την περιοχή και τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Με βάση το τελικό σχέδιο των αρχιτεκτώνων που έχουν αναλάβει τη μελέτη του νέου γηπέδου και γενικά της διπλής ανάπλασης, της προσαρμοσμένης διπλής ανάπλασης, το νέο γήπεδο, ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα έχει χωρητικότητα 35.000 θέσεων και θα είναι κατηγορίας 4 της UEFA. Ένα γήπεδο 14.000 θέσεων, το οποίο θα είναι εκτός της διπλής ανάπλασης, ακριβώς για να μην επηρεαστεί και δημιουργηθεί πάλι πρόβλημα με το προεδρικό διάταμα που έχει ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το όμορφο γήπεδο, στο μεγαλύτερο του κομμάτι, αποτελείται από αυτό το κτίριο που βλέπετε μπροστά σας. Ένα πρώην εργοστάσιο κατασκευής ελαστικών και καλωδίων. Από αυτό το χώρο και λίγο πιο πίσω, σε περίπου έκταση 7-8 στρεμμάτων, προσδιορίζεται ο χώρος που έχουν αποφασίσει στο Δήμο Αθηνών ότι θέλουν να κατασκευαστεί το μπασκετικό γήπεδο που θα φιλοξενήσει την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού ήταν αρχικά σχεδιασμένες να είναι πολύ πιο κοντά, σχεδόν αεφάπτονται στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Με το νέο τελικό σχέδιο, ωστόσο, που έχει βγει από τους αρχιτέκτονες, το σπίτι του Εραστέχνη Παναθηναϊκού προγραμματίζει να χτιστεί στο χώρο που βλέπετε μπροστά σας. Ένας χώρος θα περιλαμβάνει κλειστό γυμναστήριο 1.500 θέσεων και χώρους για όλα τα τμήματα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού μαζί με κολυμπητήριο. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού, το θέμα του νέου γήπεδου είναι μια πονεμένη ιστορία που κρατάει σχεδόν 4 δεκαετίες. Μόνο το ζήτημα του Βοτανικού είναι 15 χρόνια άλυτο. Στις 20 Σεπτεμβρίου περιμένουμε τις εξαγγελίες του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, για όλο το project διπλής ανάπλασης και για το χώρο της αναβάθμισης του Βοτανικού με τα νέα γήπεδα, τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη, το ποδοσφαιρικό γήπεδο και το μπασκετικό γήπεδο λίγο πίσω μας και παράλληλα την αναβάθμιση και την αλλαγή στην περιοχή του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το μόνο που εύχονται εκατομμύρια φίλοι του Παναθηναϊκού είναι αυτή τη φορά όντως το ζήτημα να προχωρήσει, η χρηματοδότηση να είναι σταθερή και να φτάσει μέχρι τέλους. Ακόμα και αν χρειαστεί να πάρει 4 με 5 χρόνια όπως υπολογίζονται μέχρι το 2025. Αρκεί αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει το δικό του σπίτι και εδώ στην περιοχή που ήρθαμε σήμερα να γίνει μια καταπράσινη πολιτεία.